Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, ακόμη μία ένταση θα βάλει τη Μυρτάλη σε πολλές σκέψεις. Ένας άγριος καυγάς με τον Αλέξη θα ξεσπάσει και όλα θα διαλυθούν. Το γυαλί όχι απλώς έχει ραγίσει, αλλά έχει γίνει 1000 κομμάτια και τα πράγματα πλέον έχουν πάρει άσχημη τροπή. Προκειμένου να τον ηρεμήσει και να τον απομακρύνει, η Μυρτάλη πάει και του ρίχνει ηρεμιστικά στο τσάι του. Εκείνος όμως το καταλαβαίνει και γίνεται έξαλλος, ορμάει και τη χτυπάει με μανία, αφήνοντάς την γεμάτη μελανιές. Η Μυρτάλη κλαίει και καλύπτει τα σημάδια της από την απόγνωσή της. Ο Αλέξης την προσεγγίζει και τη ζητάει συγγνώμη, αλλά εκείνη το σμπρώχνει και του φωνάζει πως θα φωνάξει την αστυνομία την επόμενη φορά που θα το κάνει. Ο Αλέξης γελάει. Φυσικά δεν καταλαβαίνει τη σοβαρότητα της όλης κατάστασης. Της εξηγεί πως οι δύο τους είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Η Μυρτάλη όμως προσπαθεί μανιωδώς να επισπεύσει το ταξίδι της, αλλά είναι μάταιο. Η μέρα που θα αφήσει την ψυχή της πλησιάζει. Από την άλλη πλευρά τώρα, ο Αλέξης θα ομολογήσει τελικά τις δολοφονίες που έχει διαπράξει στο παρελθόν και θα σοκάρει όλους τους πρωταγωνιστές. Μετά το θάνατο της Μυρτάλης, συνειδητοποιεί πως πλέον δεν μπορεί να ξεφύγει από πουθενά. Έτσι λοιπόν τηλεφωνεί στη μητέρα του και τη ζητάει βοήθεια, με την ελπίδα να τον ξελασπώσει για άλλη μια φορά. Φυσικά η Μαργαρίτα έχει πάρει την απόφασή της και αρνείται να το στηρίξει και έτσι τον σέρνει στο αστυνομικό τμήμα. Και ο Αλέξης, απελπισμένος και αρκετά πιεσμένος, αποκαλύπτει όλες τις φρικτές δολοφονίες που έχει κάνει, αφήνοντας άναυδο τον κουράκο με αυτά που ακούει. Ο νεαρός μιλάει για όλα και δεν δείχνει ιδιαίτερα μετανιωμένος. Τα νέα τρέχουν σαν κεραυνό σε όλη την Ελλάδα, η οποία σχολιάζει το μανιακό δολοφόνο της μάνης. Η Μαργαρίτα καταραίει από το θυμό, τη λύπη και την τροπή της. Και έτσι λοιπόν κλείνεται στο σπίτι και αρνείται να δει τον άνθρωπο που την πλήγωσε. Ο Αλέξης γίνεται πρωτοσέλιδο, τόσο εξαιτίας των φρικτών πράξεων, όσο και εξαιτίας της αυτοκτονίας του μέσα στο κελί, η οποία αναμένεται και αυτή να διχάσει τους πρωταγωνιστές. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!